Τρεις αντιδημαρχίες χρειάστηκαν να συνεργαστούν, αυτές των οικονομικών, της τεχνικής υπηρεσίας και του αθλητισμού, για να φτάσουν όλοι στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του αθλητικού μπαλονιού, το οποίο και θα τοποθετηθεί πίσω από το κολυμπητήριο της Αλεξανδρούπολης Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, προσφέροντας ανακούφιση και ικανοποίηση στους αθλητικούς συλλόγους της Αλεξανδρούπολης, όπου ήταν ένα πάγιο αίτημα. Η στοχευμένη σχεδίαση και το οικονομικό σημάζεμα επέτρεψαν στη Δημοτική Αρχή να μπορέσει να βάλει την υπογραφή για την προμήθεια του θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων έκτασης 2 στρεμμάτων με αποδυτήρια και σύγχρονα συστήματα ψήξης θέρμανσης 600.000 ευρώ και να είναι έτοιμο σε 4 μήνες. Στα πλαίσια της υλοποίησης όλων των σχεδιασμών αυτής της Δημοτικής Αρχής βρισκόμαστε στην φάση ακόμα μιας υλοποίησης ενός γεγονότος το οποίο το περιμένουν ιδιαίτερα τα παιδιά μας, οι αθλητικοί σύλλογοι και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι ασχολούνται στον αθλητισμό. Πρόκειται για το αθλητικό μπαλόνι, το περιβόητο αθλητικό μπαλόνι, το οποίο καταφέραμε σήμερα να το φτάσουμε στην υπογραφή της συμβάσεως με τον ανάδοχο εργολάβο, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, και μιλάμε για ένα αθλητικό μπαλόνι 2 στρεμμάτων, περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκεί μπορούν να αθλούνται, όπως έχουμε προείπει, 3 αθλητικοί σύλλογοι, 3 διαφορετικές ομάδες και θα φιλοξενούνται 3 διαφορετικά αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ και handball. Έτσι, κύριε Παδόπουλε. Μάλιστα. Έτσι. Ένα μέρος αυτού του πλεονάσματος διατίθεται για αυτόν τον χώρο που είναι 3 διαφορετικά κομμάτια. Είναι ο θόλος, η βάση του και τα αποδυτήρια, όπου υπάρχουν, είναι 3 διαφορετικοί διαγωνισμοί. Επομένως, επιβεβαιώνω αυτά που είπε και ο Δήμαρχος, ότι δεν είναι κάτι προεκλογικό. Αυτά όλα για να γίνουν και τα 3 κομμάτια, τα αποδυτήρια, η βάση και ο χώρος αυτός, το κύριο μέρος του θόλου, υπάρχει ένας χρόνος και μια διαδικασία. Συνολικά αυτά κοστίζουν 600.000 ευρώ. Αφού λοιπόν αυτή η Δημοτική Αρχή κατέγραψε όλα τα προβλήματα, προσπάθησε με στρατηγική και με πολλή προσπάθεια να τα λύσει αυτά τα προβλήματα και είναι ένας από τους λίγους Δήμους οι οποίοι έχουν λύσει το θέμα της ιδιοκτησίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και της νομιμοποίησής τους. Από εκεί και πέρα, αφού με βήμα σωστό, με βηματισμό σωστό και με στόχευση λύσαμε αυτά τα προβλήματα, προσπαθούμε πλέον να δώσουμε ανάσα όσον αφορά στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση των αθλητικών δραστηριοτήτων, να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η συνέργεια αυτών των τριών αντιδημαρχιών, όπως το ίδιο έγινε και στα ασφαλτικά που υπογράψαμε, η συνέργεια των οικονομικών με εμάς, είναι το απόλυτο για μια δημοτική αρχή συνεργασία. Να πούμε ότι, όπως είπε και ο Γιάννης ο Βαταμίδης, λύνουμε ένα μεγάλο πρόβλημα για τους αθλητικούς συλλόγους και να πούμε βέβαια, Γιάννη, ότι σήμερα ήδη έχει κατατεθεί και θεωρήθηκε η μελέτη για τα 94 χιλιάρικα την αναμόρφωση των γηπέδων εκεί στο Φώτης Κοσμάς και τα 360 χιλιάρικα από την προγραμματική σύμβαση που πήγαν ο Δήμαρχος με τον Γιάννη τον Βαταμίδα, τον κύριο Βασιλιάδη, οι οποίοι είναι τα 2 επόμενα αθλητικά έργα που θα δημοπρατηθούν προκειμένου να έχουμε και εκεί αναδόχους. Και η βάση να πούμε ότι ως ονούπου τελειώνει και αυτή. Εκφράσω την χαρά μου που υπογράφουμε σήμερα μαζί με τον Δήμαρχο αυτό εδώ το έργο. Και όχι γιατί είναι ένα ακόμα τεχνικό έργο, γιατί είναι ένα έργο για τον αθλητισμό. Όσοι με γνωρίζετε προσωπικά πέραν της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, η αγάπη μου για τον αθλητισμό είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, αυτό το έργο για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο και κάτι σηματοδοτεί, γιατί αθλητισμός είναι πολιτισμός.